Το μυστικό της επιτυχίας είναι η σκληρή εξάσκηση. Μάλιστα σανσέρι. Η στοχευμένη εξάσκηση. Μάλιστα σανσέρι. Επιλέγουμε νωρί. Ναι. Αφοσιωνόμαστε. Ναι. Και δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μα. Ναι. Τι. Δεν λοξοδρομούμε. Ε... ε. Δεν τα παρατάμε. Ε. Και πάνω απ' όλα δεν αλλάζουμε γνώμη. Ε. Τι είναι Γιάννη. Άλλαξα γνώμη. Τελικά θέλω να γίνω ηθοποιό. Τι. Ναι. Και σε 20 χρόνια θα ξαναλλάξω γνώμη και θα ασχοληθώ με το YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Ε, το YouTube είναι ένα social media... τα social media είναι στο ίντερνετ. Inter... Γιάννη, αυτό που περιγράφεις είναι αυτοκτονία. Έχεις ήδη αφιερώσει 7 χρόνια στι σπουδέ σου. Όλο αυτό δηλαδή ήταν ένα λάθος. Θα ξαναρχίσει από το μηδέν, 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 0, Καλά δεν είπαμε και τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο. Όχι. Ξέρω ότι δεν έχετε δίκιο. Κάτι μέσα μου μου το λέει. Α, μάλιστα. Και τι είναι αυτό μέσα σου που σου μιλάει, η ψυχή σου. <laughs> Όχι. Αυτό εδώ το βιβλίο. Λέγεται Ευρυγνωσία και το έχει γράψει ο David Epstein. Ποιος? Α, αυτός. Αυτό το βίντεο έγινε με την υποστήριξη των εκδόσεων κλειδάριθμου. Όλη μου τη ζωή παρασκεφτόμουν τα πράγματα. Άλλαζα διαρκώ γνώμη και αργούσα να καταλήξω. Όταν ήμουν μικρό, δοκίμασα και εγκατέλειψα τέσσερα διαφορετικά αθλήματα. Στο φροντιστήριο άλλαξα δέσμη δύο φορέ και στι σπουδέ μου άλλαξα σχολή δύο φορέ. Και ενώ φαινομενικά καταστάλαξα στο θέατρο, τελικά το εγκατέλειψα και αυτό στα 45 μου. Όλο αυτό το πράγμα τώρα, καταλαβαίνετε, ειδικά όταν ήμουν μικρό, είχε κόστο. Στα μάτια του κόσμου, ήμουν αυτό που δεν ξέρει τι θέλει. Που κάνει πρόχειρε και προφανώ λάθο επιλογέ, οι οποίε εννοείται τον οδηγούν σε αδιέξοδα. Ή ακόμα χειρότερα, ήμουν απλά ένα τεμπέλη που με το που έρχεται αντιμέτωπο με το κόστο των επιλογών του, αποδρά λέγοντα ότι Ο, τελικά ήθελα κάτι άλλο. Ξανακοιτάζοντα όλο αυτό το πράγμα βέβαια σήμερα, να σα πω την αλήθεια, μου φαίνεται ότι ήταν φυσιολογικό. Ενώ δεν μπορώ να φανταστώ να ακολουθώ κάποιον άλλο δρόμο. Και αυτό όντω μέσα μου πάντα κάτι μου το έλεγε. Αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξω, δεν είχα επιχειρήματα, δεν είχα κάπου να στηριχτώ μέχρι σήμερα που βγήκε αυτό το βιβλίο. Εντάξει, βγήκε σήμερα, βγήκε το 19, απλά τώρα μεταφράστηκε. Ευρυγνωσία του David Epstein. Σας έχω καλά νέα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο για όλους εμάς. Για μας μας μα αρέσει να σκεφτόμαστε τα πράγματα. Που ακολουθούμε το ένστικτό μα και πέφτουμε με τα μούτρα σε μη παραγωγικέ διαδικασίε. Που αλλάζουμε γνώμη, που μετανιώνουμε, που τα παρατάμε, που κάνουμε λάθη. Σε έναν κόσμο που θεοποιεί την εξειδίκευση, αυτό το βιβλίο μας λέει ότι ο δικός μας τρόπος όχι απλά είναι πιο ανθρώπινος και πιο υγιής, αλλά σύμφωνα με δεκάδες παραδείγματα από επιστήμη, τέχνη, επιχειρηματικότητα, ευρεσιτεχνία και πολλά άλλα, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι και πιο αποδοτικός. Στι 30 Δεκεμβρίου του 1975 γεννιέται στην Καλιφόρνια ένα παιδί θαύμα. Ένα παιδί που θα κατακτήσει το παγκόσμιο αθλητισμό. Ο πατέρα του κατάλαβε από νωρί ότι ο γιο του ήταν ξεχωριστό και αποφάσισε να μην χάσει καθόλου χρόνο και να τον εξειδικεύσει από νωρί. Σε ηλικία 7 μηνών άρχισε να τον εξοικειώνει με το άθλημα. Σε ηλικία 10 μηνών του έμαθε τα πρώτα χτυπήματα. Και σε ηλικία 2 ετών, ενώ άλλα παιδιά καλά-καλά δεν μπορούν να κλωτήσουν μια μπάλα ή να χοροπηδήξουν, ο μικρό εμφανιζόταν σε εκπομπή εθνική εμβέλεια εντυπωσιάζοντα του πάντε με τι αθλητικές του ικανότητες. Σε ηλικία 8 ετών κατέκτησε την πρώτη θέση σε παγκόσμιο τουρνουά για παιδιά μέχρι 10 ετών, το οποίο στη συνέχεια κατέκτησε άλλε 5 φορέ και σε μεγαλύτερε κατηγορίε. Για να μην σα τα πω λίγο, ο μικρό τελικά μεγάλωσε, έγινε επαγγελματία με τόσε νίκε και τόσε πρωτιέ, που σήμερα θεωρείται από του περισσότερου ο σπουδαιότερο παίκτη γκολφ όλων των εποχών. Μιλάμε φυσικά για τον Tiger Woods. Η ιστορία του Tiger Woods τώρα είναι το υπόδειγμα, είναι ας πούμε το αρχέτυπο του τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στην κορυφή. Πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς, να εξειδικευτείς νωρίς αυτό που κάνεις και μόνο. Όσες πιο πολλές ώρες εξασκηθείς, τόσο καλύτερος θα γίνεις, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα κάνεις. Και αυτό το αποδεικνύει και η έρευνα. Σύμφωνα με το διάγραμμα βλέπουμε ότι αυτό που διαχωρίζει τους μελλοντικού κορυφαίους από τους μελλοντικού όχι και τόσο κορυφαίου, είναι ήδη από τα 15 του χρόνια το πόσε ώρε αφιερώνουν στο άθλημα τη επιλογή του. Το 2006, λοιπόν, ο Tiger Woods δέχεται μία πρόσκληση από έναν άλλο εξίσου κορυφαίο αθλητή, από άλλο άθλημα, ο οποίο τον προσκαλεί στη Νέα Υόρκη για να έρθει να το δει να παίζει στον τελικό του US Open. Ο αθλητή αυτό είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, ίσω ο σπουδαιότερο εμβολιασμένο ταινίστα όλων των εποχών και σίγουρα ο καλύτερο εκείνη τη εποχή. Παρόλη όμω την ομοιότητα των δύο αθλητών στην επιτυχία, η πορεία του Φέντερερ μέχρι την κορυφή, ειδικά στο ξεκίνημά τη, ήταν λίγο διαφορετική. Βλέπετε, ο μικρός Φέντερερ δεν τρελαινόταν για το τέννη. Η μητέρα του ήταν μεν προπονήτρια, αλλά δεν τον προπόνησε σχεδόν ποτέ. Τι λίγε φορέ μάλιστα που το προσπάθησε, ο γιο τη λέει τη έσπαγε τα νεύρα γιατί δεν την άκουγε και γύρναγε για την μπάλα όπω να είναι. Οι γονεί του γενικά δεν τον προέτρεψαν ποτέ να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Το παιδί όμω λάτρευε το οποιοδήποτε άθλημα με μπάλα και επειδή γινόταν ανυπόφορο στο σπίτι, οι γονεί του τον έβαζαν να δοκιμάζει αθλήματα για να του αφήνει ήσυχους. Έτσι ο μικρό Ρότζερ έπαιζε μπάσκετ, πον, με τον πατέρα του, ποδόσφαιρο στο σχολείο, από το φράχτη του γείτονα και ασχολήθηκε επίστραση τεχνικά με την κολύμβηση, το σκι και το σκέιτ. Λίγο πριν την εφηβεία όμω, το ταλέντο του Φέντερε στο τέννη άρχισε να φαίνεται. Και τότε οι γονεί του επιτέλου, τι λέτε, τον προέτρεψαν να αφοσιωθεί στο τέννη. Όχι. Αντιθέτω, είχαν μόνο δύο συμβουλέ. Σε παρακαλώ, μην πάρει το τέννη στα σοβαρά και ωραία. Αφού θε να παίξει, παίξε, Προσπάθησε τουλάχιστον να μην κάνει ζαβολιέ. Αλλά και ο ίδιο ο Φέντερ δεν το βλέπει ακόμα σοβαρά. Ήταν καλό και ανταγωνιστικό. Αλλά όταν οι προπονητέ του του είπαν ότι θα τον πάρουν από τον κρουπ με του συνομήλικου για να τον βάλουν να παίζει καλύτερα με τα μεγάλα παιδιά αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να αποχωριστεί τους φίλους του φίλου του. Ώσπου να το πάρει λοιπόν απόφαση να αφοσιωθεί στο τέννη και να σταματήσει να ξοδεύεται σε όλα τα άλλα αθλήματα, ο Φέντερ είχε φτάσει πλέον μια ηλικία όπου οι συνομήλικοι του καλοί ταινίστε είχαν ήδη προσωπικό προπονητή, διαιτολόγο, ψυχολόγο και γενικά ήδη βάλει πολλέ ώρε προπόνηση στην πλάτη του. Αν έβλεπε κάποιο τον Φέντερ εκείνη την, την περίοδο, ειδικά αν τον κοίταζε μέσα από το πρίσμα αυτού του διαγράμματο, θα έλεγε ότι αυτό το παιδί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κορυφαίο γιατί δεν είναι συγκεντρωμένος, ξοδεύεται σε χίλια δυο πράγματα και έχει ήδη χάσει χρόνο. Έλα όμως που η ιστορία εξελίχθηκε διαφορετικά, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Ε? Είναι ο Φέντερερ μήπως κάποια εξαίρεση. Ρε παιδάκι, είναι τόσο ταλαντούχος πια που ό,τι και να γινότανε θα έβρισκε το δρόμο του. Ή μήπω μας λέει ψέματα το διάγραμμα. Εντάξει, δεν μας λέει ψέματα, αλλά δεν μας λέει και όλη την αλήθεια. Εδώ πέρα βλέπουμε τι γίνεται από τα 15 μέχρι τα 21. Δεν ήταν ενδιαφέρον να είχαμε και άλλα δεδομένα. Να ξέραμε, α πούμε, τι γίνεται πριν τα 15. Ε? Χαίρομαι που το προτείνετε, γιατί τα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Και αν τα βάλουμε στο διάγραμμα, τότε βλέπουμε μια άλλη ιστορία. Αυτό που μας λέει τώρα το διάγραμμα είναι ότι οι μελλοντικοί κορυφαίοι αθλητές στην αρχή αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο άθλημα στο οποίο τελικά θα κυριαρχήσουν. Ενώ αυτοί που αφιερώνουν από την αρχή πολύ χρόνο αποκτούν με ένα προβάδισμα, αλλά στη συνέχεια το χάνουν και δεν γίνονται κορυφαίοι ποτέ. Άρα ο Φέντερερ δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Και αυτό το σχήμα δεν ισχύει μόνο στο τέννις, αλλά παντού στη ζωή. Η υπερεξειδίκευση θεωρείται προϋπόθεση της επιτυχίας. Και αυτό είναι λογικό. Όσο πιο πολύ εξασκηθείς, τόσο καλύτερο θα γίνει. Σου λέει ο άλλος λοιπόν, άρα όσο πιο νωρίς ξεκινήσω και όσο λιγότερο κάνω το οτιδήποτε άλλο, τόσο πιο πολύ θα εξασκηθώ, τόσο καλύτερο θα γίνω. Έλα όμως που αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με την έρευνα, στην αρχή, Όσο περισσότερα πράγματα κάνει και όσο πιο πολύ πειραματιστεί, τόσο καλύτερο θα γίνει. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγου. Ο πρώτο έχει να κάνει με αυτό που θα ονομάζαμε ευρυγνωσία και το εξηγεί τέλεια ο ίδιο ο Φέντερερ όταν σε μεταγενέστερε συνεντεύξει του το ρωτάνε για εκείνη την περίοδο που δεν επικεντρωνόταν στο τέννη και ξοδευόταν σε χιλιάδιο πράγματα. Ο Φέντερερ λοιπόν όχι απλά δεν βλέπει αυτή τη φάση σαν χάσιμο χρόνο, αλλά τη θεωρεί θεμελιώδε απαραίτητο συστατικό τη επιτυχία του. Όλα αυτά τα αθλήματα προσφέρουν δεξιότητε, σωματικέ ικανότητε, ευληγισία, δύναμη, ισορροπία, αντίληψη τη κίνηση τη μπάλα, ανάγνωση τη ψυχολογία του αντιπάλου. Δεξιότητε δηλαδή που τι χρειάζεται το τέννη, αλλά που δεν τι εξασκεί τόσο καλά όσο κάποια από όλα αυτά τα αθλήματα. Ο Φέντερ λοιπόν τι είχε αυτέ τι ικανότητε, τι εφάρμοσε στο τέννη και έγινε ακόμα καλύτερο. Το βιβλίο είναι γεμάτο με παραδείγματα ανθρώπων που έκαναν επιτυχία ή που έφεραν ακόμα και επανάσταση στον τομέα του ακριβώ επειδή προέρχονταν από άλλου τομέα. Ένα επιστήμονα με Νόμπελ, μα λέει το βιβλίο, έχει 22% μεγαλύτερη πιθανότητα από ένα επιστήμονα χωρί Νόμπελ να ασχολείται με κάποιο εξωεπιστημονικό χόμπι. Να είναι δηλαδή ερασιτέχνη ηθοποιό, τραγουδιστή, χορευτή, ταχυδακτηλουργό ή κάποιο άλλο είδο καλλιτέχνη. Άσχετο. Ο δεύτερο λόγο λέγεται ποιότητα αντιστοίχηση. Για να μπορέσει να πετύχει ένα τομέα, για να μπορέσει δηλαδή να αφιερώσει τι πολλέ ώρε που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να αφιερώσει, Πρέπει να σου αρέσει αυτό που κάνει. Πρέπει να σου ταιριάζει. Ένα παιδί λοιπόν, 6 ή 8 χρονών, που επιλέγει άθλημα, είναι δυνατόν να ξέρει τι θέλει. Η προσωπικότητά μα, λέει το βιβλίο, αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα. Αλλά οι μεγαλύτερε αλλαγέ γίνονται εκεί, γύρω στα 18, άντε μέχρι τα 30. Όταν λοιπόν ζητάμε από ένα παιδί στα 16 να επιλέξει κατεύθυνση για να ξεκινήσει φροντιστήριο, για να δώσει πανελίνε, για να μπει σε μια σχολή, για να εκπαιδευτεί για ένα επάγγελμα που θα κάνει στα 40 ή στα 50, είναι σαν να του ζητάμε να αποφασίσει για κάποιον που δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Πριν καταλήξουμε σε κάτι λοιπόν, καλό είναι, εφόσον μπορούμε φυσικά, να περάσουμε πρώτα από μια περίοδο πειραματισμού, όπου θα δοκιμάζουμε και δεν θα τα καταφέρνουμε. Αυτό όμως δεν πρέπει να το δούμε ως αποτυχία, αλλά ως πληροφορία. Τι εννοώ, θα παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι μαζί και θα καταλάβετε. Έχω λοιπόν στα χέρια μου μία τράπουλα όπου τα χαρτιά από τη μια μεριά έχουν αριθμού και από την άλλη γράμματα. Θα σα δείξω λοιπόν τέσσερα χαρτιά από την τράπουλα και θα σα πω ένα κανόνα που πιστεύω ότι ισχύει. Πιστεύω λοιπόν ότι πίσω από κάθε φωνή υπάρχει πάντα ζυγό αριθμό. Η ερώτηση λοιπόν είναι, ποιο ή ποια χαρτιά θα γυρίζατε για να δείτε αν ο κανόνα μου ισχύει. Αν θέλετε τώρα να το σκεφτείτε και να παίξετε κανονικά, πατήστε pause γιατί θα πω την απάντηση σε 3, 2, 1, τώρα. Το πρώτο χαρτί που πρέπει να γυρίσουμε είναι φυσικά το α. Για να δούμε. Ευτυχώ ο κανόνα προ παρόν επιβίωσε, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Πρέπει να γυρίσουμε και άλλα χαρτιά. Αλλά έπρεπε να γυρίσουμε το α, γιατί αν από πίσω του είχε μόνο αριθμό, τότε ο κανόνα θα έχει καταρριφθεί και το πείραμα θα είχε τελειώσει. Το δεύτερο χαρτί τώρα που πρέπει να γυρίσουμε είναι φυσικά το 2. <Κι> Όχι, δεν είναι το 2. Από τα τρία χαρτιά που έχουν μείνει, αυτό που μπορεί να μα δώσει την περισσότερη πληροφορία είναι το 7. Οκ, okay, αν γυρίσουμε το 7 και έχει από πίσω σύμφωνο, δεν έγινε τίποτα, ο κανόνα συνεχίζει να ισχύει. Αλλά αν γυρίσουμε το 7 και από πίσω έχει φωνή, τότε ο κανόνα καταρρίφθηκε. Μαζεύουμε τράπουλε, πάμε σπίτι μα, τέλο. Έλα όμω, που το 46% των ανθρώπων που κάνουν αυτό το πείραμα επιλέγει σαν δεύτερο χαρτί το 2. Γιατί. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το confirmation bias, την περίφημη προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Αυτή την θεμελιώδη και ισχυρή ανάγκη που έχουμε όλοι μέσα μας να προστατεύουμε τις επιλογές μας. Δείτε το δύο. Δείτε τι όμορφο που είναι, πόσο ελκυστικό. Σαν να μας λέει γύρισέ με, σε παρακαλώ, γιατί ξέρουμε ότι αν το γυρίσουμε και από πίσω έχει φωνή, τότε Αισθανθούμε έτσι ωραία, μια ζεστασιά, μια θαλπορή, που τελικά είχαμε δίκιο. Που ο κόσμο μα δεν ανατράπηκε. Αλλά όσον αφορά το πείραμα, αυτό δεν μα δίνει καμία πληροφορία. Ο κανόνα συνεχίζει με να ισχύει, αλλά πρέπει να γύρωσουμε και άλλα χαρτιά. Εδώ τω μεταξύ, αν γυρίζαμε το 2 και από πίσω είχε σύμφωνο, πάλι αυτό δεν μα ενδιαφέρει, γιατί ο κανόνα λέει τι πρέπει να υπάρχει πίσω από τα φωνήεντα. Τα σύμφωνα μπορούν να έχουν από πίσω του ό,τι θέλουν. Γι' αυτό δεν μα ενδιαφέρει και το κάπα. Το μόνο χαρτί που μα ενδιαφέρει λοιπόν είναι το 7. Αλλά το επιλέγει μόλι το 4% των ανθρώπων που κάνουν το πείραμα. Γιατί? Γιατί το 7 μα φοβίζει, μα τρομάζει. Ξέρουμε ότι από πίσω του μπορεί να κρύβεται κάτι κακό. Κάτι που θα χαλάσει τη θεωρία μα. Αυτό λοιπόν κάνουμε και στη ζωή. Όταν κάνουμε μία επιλογή. Όταν επιλέγουμε, ας πούμε, άθλημα ή επάγγελμα. Όταν φτιάχνουμε ένα business plan. ή όταν παίρνουμε μία δύσκολη δημιουργική απόφαση, θέλουμε αυτόματα να την προστατέψουμε και δεν πειραματιζόμαστε, δεν τη δοκιμάζουμε να δούμε αν δουλεύει, γιατί φοβόμαστε ότι θα χαλάσει. Και αν χαλάσει, τότε αποτύχαμε. Αλλά, όπω μα λέει το βιβλίο, αποτυχία δεν είναι να δοκιμάζει κάτι και να το παρατά επειδή δεν σου δουλεύει. Αποτυχία είναι να επιμένει σε κάτι που ξέρει ότι δεν δουλεύει και να μην το παρατά. Θα σα παρουσιάσω τώρα ένα σενάριο για να δούμε εσεί τι θα κάνατε, τι θα αποφασίζατε στην κρίσιμη στιγμή. Το σενάριο αυτό είναι λίγο αληθινό, είναι λίγο φανταστικό και αποτελεί εδώ και 30 χρόνια ένα από τα διασημότερα case study που εξετάζονται στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Τώρα, βέβαια, κανονικά αυτή η άσκηση γίνεται ομαδικά με debate, με cost benefit analysis και τέτοια, αλλά εμεί τρεπέδάκι να το κάνουμε τώρα έτσι, μεταξύ μα. Εντάξει, αφού γνωριζόμαστε. Λοιπόν, το σενάριο. Έχετε μια ομάδα που τρέχει σε αγώνε αυτοκινήτου. Την αγωνιστική ομάδα Κάρτερ. Είναι μικρή ομάδα, αλλά μέχρι στιγμή φέτο τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Σε 24 αγώνε που έχετε τρέξει, έχετε έρθει 12 φορέ στην πρώτη πεντάδα. Και από αυτού του 12 αγώνε, του 4 του κερδίσατε μάλιστα, συμπεριλαμβανομένου και του πιο πρόσφατου. Αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα σα έχουν εξασφαλίσει μια χορηγία από μια εταιρεία καυσίμων και μια δοκιμαστική χορηγία από τη μεγάλη εταιρεία ελαστικών. Goodstone. Σε μία ώρα από τώρα ξεκινάει ο 25ο και τελευταίο αγώνα τη χρονιά, ο οποίο μάλιστα μεταδίδεται και ζωντανά. Αν καταφέρετε σε αυτόν τον αγώνα να μπείτε στην πρώτη πεντάδα, τότε η Goodstone επισημοποιεί τη χορηγία τη και σα δίνει 2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι τέλος! Γίνατε! Αναβαθμίζετε η ομάδα, του χρόνου επιστρέφεται ίσω και με δεύτερο αυτοκίνητο και πλέον παίζεται επί ίση για νίκε και για πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει και ένα θεματάκι. Ο πρωτοποριακό κινητήρα που έχετε φτιάξει και που έχει φέρει αυτά τα φοβερά αποτελέσματα, μάλλον έχει πρόβλημα. Συγκεκριμένα, σε 7 από του 24 αγώνε που έχετε τρέξει, ο κινητήρα έβγαλε βλάβη και το αυτοκίνητο εγκατέλειψε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σήμερα σε ζωντανή μετάδοση. Τα είκαμε. Η Goodstone φεύγει, τα 2 εκατομμύρια τα χαιρετάτε, μάλλον χαιρετάτε και την εταιρεία καυσίμων και για να είμαστε ρεαλιστέ, η ομάδα κατά πάσα πιθανότητα καταστρέφεται. Επομένω υπάρχει και επιλογή απλά να μην τρέξετε σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση χάνετε ένα μέρο του κόστου συμμετοχή, εισιτήρια, μεταφορικά, διαμονέ, διατροφέ κτλ. Επιστρέφετε ένα ποσό στου χορηγού, μάλλον χάνετε την Goodstone και τα 2 εκατομμύρια και βασικά θα τελειώσετε μια κατά τα άλλα, καταπληκτική χρονιά χρεωμένη με 80.000 δολάρια. Αλλά You live to fight another day, που λέμε και στο χωριό. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτή η ευκαιρία που έχετε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ξανάρθει ποτέ. Οπότε τι θα κάνατε, θα τρέχατε ή όχι. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ο οδηγό μπαίνει μέσα για να το πάει στη γραμμή εκκίνηση και τότε χτυπάει το τηλέφωνό σα. Είναι ο Πατ ο μηχανικό. Ο Πατ δεν έχει κάποιο πτυχίο μηχανολογία, δεν έχει καν τελειώσει το σχολείο, αλλά έχει 10 χρόνια εμπειρία σε αγώνε αυτοκινήτου. Ο Πατ λοιπόν έχει μία θεωρία για το τι προκαλεί τη βλάβη στο κινητήρα. Έχει κάψει φλάτζα, όχι ο Πατ, ο κινητήρα. Η φλάτζα λοιπόν, για να το πούμε έτσι λίγο απλά, είναι ένα ελαστικό εύκαμπτο δακτήλιο που μπαίνει ανάμεσα σε δύο μη εύκαμπτα εξαρτήματα του κινητήρα για να τα στεγανοποιήσει. Για να μην περνάνε δηλαδή λάδια καύσιμα κτλ. Ο Πατ λοιπόν μα λέει το εξή. Κάθε μία από τις 7 βλάβες που έπαθε ο κινητήρας φέτος φαινόταν διαφορετική. Αλλά και στις 7 περιπτώσεις είδε ρογμές στη φλάτζα. Η θεωρία του Πατ λοιπόν είναι ότι για όλα φταίει το κρύο. Δεν μπορεί να το αποδείξει, αλλά πιστεύει ότι όταν η θερμοκρασία έξω είναι χαμηλή, τα μη εύκαμπτα μέρη του κινητήρα διαστέλλονται με διαφορετικό ρυθμό, ραγίζοντα τη φλάτζα. Και αν αναρωτιέστε, η θερμοκρασία σήμερα είναι 4 βαθμοί Κελσίου. Ο πιο κρύο αγώνα τη χρονιά. Οπότε Τώρα τι θα κάνατε. Θα τρέχατε, δεν θα τρέχατε. Θα το συζητάγατε, θα ζητάγατε μήπω και άλλα δεδομένα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν οι φοιτητέ συνήθω ζητάνε τα δεδομένα για τι βλάβε. Αν μάθουμε σου λέει τι θερμοκρασία επικρατούσε όταν πάθαμε τι ρογμέ, μπορεί να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν έχει δίκιο ο Πάτ ή όχι. Ο Πάτ λοιπόν έχει αυτά τα δεδομένα και μα τα δίνει σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Λοιπόν, δεν θέλω να σα αναχωρήσω, αλλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει συσχετισμό ανάμεσα στο κρύο και στι ρογμέ. Ναι, μεν έχουμε τρει ρογμέ στον πιο κρύο αγώνα του διαγράμματο, αλλά έχουμε δύο και στο πιο ζεστό και από μία ρογμή σε διάσπαρτε δερμοκρασίε. Ο κινητήρα εν τω μεταξύ έχει εκατοντάδε εξαρτήματα. Η βλάβη μπορεί να έχει προκληθεί από οτιδήποτε. Οπότε, τώρα με αυτά τα δεδομένα, τι κάνετε. Το σκέφτεστε, το συζητάτε, μήπω ζητάτε και άλλα δεδομένα. Η ώρα έχει περάσει και πρέπει να αποφασίσετε. Α τρέχετε με κίνδυνο να καταστραφείτε ολοκληρωτικά. Ή Β δεν τρέχετε με κίνδυνο να χάσετε την ευκαιρία μια ζωή. Όλα τα στοιχεία του σεναρίου είναι γραμμένα σημείο στο βίντεο. Αν θέλετε να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε, πατήστε pause γιατί θα πω την απάντηση. Σε 3, 2, 1, τώρα. Όπω σα είπα και στην αρχή, αυτό το σενάριο είναι μισό φανταστικό και μισό αληθινό. Είναι δηλαδή ένα πραγματικό γεγονό που συνέβη πριν από 35 περίπου χρόνια και στο οποίο μία φλάτζα έφερε την καταστροφή. Μόνο που αντί για ομάδα Κάρτερ έχουμε την NASA και αντί για αγωνιστικό αυτοκίνητο έχουμε το διαστημικό λεωφορείο Challenger. Για εσάς τώρα που δεν ξέρετε την ιστορία, στις 28 Ιανουαρίου του 1986, μόλις 73 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ένα στεγανωτικός δακτύλιος, μια φλάτζα δηλαδή του Challenger, εξαιτία του πρωτόγνωρου ψύχου, έπαθε διαρροή. Το καύσιμο που διέφυγε ανεφλέγει και το Challenger εξεράγει. Τα 7 μέλη του πληρώματο σκοτώθηκαν και το πρόγραμμα διαστημικών λεωφορείων τη NASA σταμάτησε για τρία ολόκληρα χρόνια. Η αγωνιστική ομάδα Carter, λοιπόν, είναι μια άσκηση που φτιάχτηκε ώστε οι φοιτητέ να μαθαίνουν βιωματικά όλε τι λάθο αποφάσει, κινήσει και διαδικασίε που ακολούθησε η NASA για να δώσει το πράσινο φω σε αυτή την ήδη καταδικασμένη αποστολή. Επομένω, η σωστή απόφαση είναι να μην απογειωθεί το Challenger, να μην τρέξει το αυτοκίνητο. Αλλά γιατί. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα μας. Όπως είπαμε και πριν λοιπόν, το διάγραμμα δεν δείχνει κάποιο συσχετισμό μεταξύ κρύου και ρογμών. Άρα η απόφαση να τρέξουμε δεν είναι λάθος. Άρα πού είναι το λάθος. Μήπως είναι λάθος το διάγραμμα. Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά για άλλη μια φορά δεν μας λέει όλη την αλήθεια. Εδώ πέρα βλέπουμε τη θερμοκρασία στου 7 αγώνε που πάθαμε βλάβη. Εμεί όμω τρέξαμε 24 αγώνε. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να είχαμε στον πίνακα και του άλλου Χαίρομαι που το προτείνετε, γιατί τα έχουμε αυτά τα δεδομένα και οι φοιτητέ συνήθω δεν τα ζητάνε. Αν τα βάλουμε λοιπόν στον πίνακα, τότε η ιστορία αλλάζει. Πλέον είναι σαφέ. Και μόνο με το μάτι καταλαβαίνουμε ότι το κρύο παίζει ρόλο. Κάτω από 18 βαθμού, καταρχά, έχουμε πάντα βλάβη. Δεν σας σα κουράσω τώρα με εξισώσει, αλλά με μία απλή στατιστική ανάλυση βγαίνει ότι η πιθανότητα να έχουμε βλάβη στου 4 βαθμού Κελσίου είναι 99,4%. Σε αυτή την περίπτωση, το αν θα τρέξουμε ή όχι δεν είναι είναι δεδομένο. Και στην περίπτωση του Challenger, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Γιατί η απόφαση δεν πάρθηκε με διάγραμμα 7 βλαβών, αλλά με 2. Και παρόλη την έλλειψη στοιχείων, παρόλη την εξειδίκευση αυτών των ανθρώπων, κανεί του δεν σκέφτηκε να ζητήσει και τα υπόλοιπα δεδομένα. Η Προεδρική Επιτροπή που ανέλαβε την έρευνα για το Challenger κατέληξε στο εξή. Αν απλώ είχαν συμπεριληφθεί τα δεδομένα για τι μη αποτυχημένε πτήσει, τότε θα είχε αποκαλυφθεί ο συσχετισμό κρύου και βλαβών και η τραγωδία του Challenger θα είχε αποφευθεί. Θα κλείσω το σημερινό βίντεο με ένα meme. Μπορεί να το έχετε δει και εσείς κιόλας. Έχουμε λοιπόν ένα κυκλικό διάγραμμα, ένα διάγραμμα πίτας που λέμε. Αυτά εδώ, μας λέει το διάγραμμα, είναι αυτά που ξέρουμε. Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Και αυτά είναι αυτά που δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Εδώ, μέσα σε αυτό το πηχτό, μαύρο, αχανές σκοτάδι βρίσκονται όλες οι μεγάλες ιδέες, εφευρέσει, ανακαλύψεις που δεν έχουν γίνει ακόμα. Εδώ θα βρούμε τις μεγάλες αποφάσεις και λύσεις στα προβλήματα της ζωής μας. Και είναι λογικό, όταν θε να βρει κάτι καινούριο, εδώ πρέπει να ψάξει, όχι εκεί που είσαι να ψάξει. Αλλά δείτε τι γίνεται. Όταν ψάχνει μέσα σε αυτό το άγνωστο, μέχρι να βρει αυτό που θέλει, δεν ξέρει να ψάχνει σωστά. Πα από εδώ, πα από εκεί, χτυπά αδιέξοδα, αλλάζει γνώμη, μπερδεύεσαι, απογοητεύεσαι, χάνει το θάρρο σου. Και όλα αυτά ενώ δέχεσαι τεράστια πίεση. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που ζητάει αποτελέσματα, που θέλει απόδειξη για την πρόοδο που έχουμε κάνει. Αλλά εμεί τώρα μέσα από το σκοτάδι δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Και έτσι μπορεί να απογοητευτούμε τελείω και να εγκαταλείψουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το βιβλίο. Ρίχνει φω μέσα σε αυτό το σκοτάδι και μα δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μα. Από εδώ έχουν περάσει άπειροι άνθρωποι, γνωστοί, άγνωστοι, τεράστιε προσωπικότητε τη ανθρώπινη ιστορία, οι οποίοι επίση μπερδεύτηκαν, απογοητεύτηκαν, χάθηκαν, αλλά για κάποιο λόγο δεν εγκατέλειψαν και βρήκαν αυτό που έψαχναν. Αν λοιπόν θέλετε να ψάξετε στο άγνωστο, αυτό το βιβλίο είναι ο χάρτη σα. Τώρα, σε αυτό το σημείο οφείλω να επισημάνω έναν κίνδυνο που έχει αυτό το ψάξιμο. Γιατί όλο αυτό ο πειραματισμό, όλη αυτή η αναζήτηση του τέλειου, μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα, έτσι. Μπορεί να γίνει άλοθη ώστε να παραμείνουμε στον πειραματισμό επαόριστο και να μην δεσμευτούμε ποτέ σε τίποτα. Πώ λοιπόν ξέρουμε ότι πειραματιστήκαμε αρκετά, Ότι έχουμε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, ώστε να πάρουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Και για την απάντησή της αποφάσισα να απευθυνθώ κατευθείαν στην πηγή, στο συγγραφέα, στο David Epstein. And so I think when you're going through a sampling period, if you're just bouncing around aimlessly and like hoping for lightning to strike and like, you know, maybe you'll get lucky, uh, but probably not. Um, and so I think ξέρω, αλητή από κόβω εδώ πέρα την απάντηση, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση που κάναμε και αν έρθουν την απάντηση δεν θα βγαίνει νόημα. Μην ανησυχείτε όμω, σε λίγε μέρε θα ανεβάσω ολόκληρη τη συνέντευξη, θα μπορέσετε να την απολαύσετε και να δείτε βασικά τι φοβερό τύπο είναι αυτό ο David Epstein. Πόσο τομεί έχει αλλάξει εκείνο στην καριέρα του και πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι μέσα στο βιβλίο. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Ευρυγνωσία λοιπόν από τον David Epstein, ένα από τα καλύτερα και πιο χρήσιμα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία δύο χρόνια σίγουρα. Το προτείνω σε όλους σας. Όλοι έχετε να κερδίσετε κάτι από αυτό. Εσείς καταρχάς που δώσατε πανελλήνες αυτές τις μέρες, είτε πετύχατε είτε όχι, διαβάστε το λίγο, θα σας βοηθήσει. Και οι γονείς των παιδιών μου δώσουν πανελλήνες και λένε «Παναγιά μου, το παιδί μου δεν μπήκε» διαβάστε, θα σα ηρεμήσει. Γενικά, αν έχετε παιδί, βοηθάει, αλλά αν είστε και σε μια δουλειά που δεν είστε σίγουροι που το ψάχνετε, ή γενικά αν ψάχνεστε, αυτό το βιβλίο θα σα δώσει πολύ υλικό. Είναι ένα βιβλίο που αλλάζει τελείω τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και πέρα από το επάγγελμα κτλ. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να αγοράσετε τώρα αυτό το βιβλίο από το link που έχω στι σημειώσει του βίντεο κατευθείαν από τον κλειδάριθμο. Θα έρθει σπίτι σα με δωρεάν μεταφορικά. Από τον κλειδάριθμο, όχι από μένα αυτό. Τώρα, όπω προσέξατε, αυτό το βίντεο ήταν infocomedy, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα απλό unbooking. Αλλά δεν ήθελα να κάνω unbooking γιατί θα έπρεπε να ακολουθήσω τα κεφάλαια και δεν θα ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Εν τω μεταξύ, έτσι όπω γράφει ο Epstein, κάθε κεφάλαιο είναι 40 κεφάλαια μαζί. Θα σα πω λοιπόν δύο-τρία πραγματάκια που ξεχώρισα το βιβλίο που θα ήθελα να είχα βάλει στο βίντεο, αλλά δεν χωρέσαν. Πρώτον, διαβάζουμε δύο καταπληκτικέ βιογραφίε για δύο ανθρώπου που ο προφανώ θεωρεί υπόδειγμα ευρυγνωστών και ανθρώπων που πειραματιζόντουσαν μέχρι τελευταία στιγμή στη ζωή του. Αυτοί είναι ο Βίνσεν Βαν Γκόγκ και ο Κάρλο Δαρβίνο. Και επίση θα σα πω επιγραμματικά και τρει ιστοριούλε που έχει το βιβλίο. Η μία είναι για το πώ εφευρέθηκε το γραφένιο από έναν τρελούτσικο επιστήμονα που πιο πριν έπαιρνε βατράχου και του έβαζε να πετάνε μέσα σε μαγνητικά πεδία. Διαβάζουμε την καταπληκτική ιστορία για το πώ τελικά αντιμετωπίστηκε η πετρελοκυλίδα του Έξον Βαλντέ και μία από τι πιο ενδιαφέρουσε, πώ κατασκευάστηκε το Game Boy τη Nintendo και πώ έκανε επιτυχία κόντρα σε κάθε προσδοκία και σε κάθε απέτηση τη τεχνολογία εκείνης της εποχή. Αυτά λοιπόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε, ξέρετε, μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι και πάνω απ' όλα. Μπορεί να κάνετε share το βίντεο. Αν έχετε φίλου που έχουν ανάγκη λίγη περισσότερη ευγνωσία, στείλτε αυτό το βίντεο και του βοηθήσετε. Ευχαριστώ λοιπόν τι εκδόσει Κλειδάριθμο, όχι μόνο για την υποστήριξη αυτό το βίντεο, αλλά για τη γενικότερη συνεργασία μα. Και επίση ευχαριστώ το τυπογραφείο Φωτότυπο Ινφότυπο στο Παλιό Φάλιρο για τι ωραιότερε εκτυπώσει που μου κάνει. Και τέλο, εννοείται, ευχαριστώ του υπέροχους φανταστικού καταπληκτικού patrons μου για την υλική σημαντική θεμελιώδη υποστήριξη που έχω για να κάνω τη δουλειά μου από το κανάλι. Και φυσικά να ευχαριστώ ευχαριστήσω ονομαστικά του Φρίντριχ μου. Ευχαριστώ λοιπόν τον Rimanian Manifold, τον Angel of Mind, τον The Notorious Mitch, τον Φεουλίνη και τα Σκουλίκια. Ευχαριστώ αυτόν που δεν λέμε το όνομά του από παλιά, αυτόν που δεν λέμε το όνομά του από πιο πρόσφατα, αν και αυτόν πλέον από παλιά τον λέμε, και αυτήν που δεν λέμε το όνομά τη. Ευχαριστώ την Ανδριανή και τη Σοφία Κωνσταντινίδου, τον Κωνσταντίνο Καρέτζο, τον Σωτήρι Ζαχαρόπουλο και τον Τζορτ Jason Σιούρι, το Χρήστο Μπικέι, το Χρήστο Μπουλούμπαση, το Γιάννη Τρέχουλα και το Γιάννη Κουκούρα. Αυτά λοιπόν, γεια σα! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.